Θα επανέλθουμε όμως στην κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή. Θα πάρουμε και μια ανάλυση από έναν ειδικό. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Έχουμε τον κύριο Βενέτη στην σύνδεσή μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι συζητούσαμε και νωρίτερα με τον συνάδελφό μας τον Σταύρο τον Ιωαννίδη. Στο στούντιο τον έχουμε τον κύριο Βενέτη. Απλώς λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος θα έρθει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα κοντά μας. Είναι διεθνολόγος, γνωστός ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής. Και αυτά που λέγαμε και με τον Σταύρο τον Ιωαννίδη νωρίτερα, Ναντίν, νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν τροφή για τη συζήτησή μας. Γιατί ενώ είμαστε όλοι εν αναμονή αυτή τη επίθεσης. Έχουμε αυτές τις πληροφορίες που λένε και από μυστικές υπηρεσίες ότι οι διαπραγματεύσεις του 15 Αυγούστου, κύριε Βενέτη, γεια σας, καλό πρωινό, ευχαριστούμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Μπορεί να ανακόψουν μια επίθεση του Ιράν στην περιοχή? Τι εκτιμάτε κι εσείς? Αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι έχουν δείξει αντανακλαστικά, θα λέγαμε, αξιοθαύμαστα εντός και εκτός εισαγωγικών. Ανέπτυξαν αεροναυτικές δυνάμεις εντός 48 ώρων από το χτύπημα. Από την Ισραηλινή δολοφονία του Χανίγια στην Τεχεράνη, πράγμα που δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν τουλάχιστον ενήμερες, αν όχι συνεργάσιμες, σε αυτό το χτύπημα με το Ισραήλ. Επομένως, το Ιράν αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί το ψυχολογικό πόλεμο ως ένα εισαγωγικό στάδιο του κανονικού πολέμου, του κανονικού χτυπήματος. Το Ιράν ενδιαφέρεται δια στόματος των ίδιων των Ιρανών αξιωματούχων για ένα χτύπημα στοχευμένο, αναλογικό και ουσιαστικά ευνηδιαστικό. Ναι. Επειδή λοιπόν οι Αμερικάνοι έχουν ήδη αναπτύξει δυνάμεις, το Ιράν επιδιώκει να επιτύχει ευνηδιασμό σε δεύτερο χρόνο. Αυτό δείχνει ότι οι Ιρανοί, το Ιράν και η Παλαιστινιακή Συμμαχία, η Συμμαχία για την Παλαιστίνη στην περιοχή, επιδιώκουν να κουράσουν ψυχολογικά τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς και ουσιαστικά έχουν στείλει ένα μήνυμα αβεβαιότητα στο Ισραήλ ότι, κοιτάξτε, μπορούμε να χτυπήσουμε και τώρα. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να χτυπήσουμε και σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα. Εκτιμάτε όμως ότι θα χτυπήσει και το ίδιο το Ιράν ή μόνο Χεζμπολάχ και Χαμάς? Κοιτάξτε, προσωπική εκτίμηση είναι ότι το Ιράν θα χτυπήσει οπωσδήποτε, διότι το χτύπημα έγινε, το Ισραηλινό έγινε εντός του εδάφους του. Άρα πρέπει να απαντήσει, είναι θέμα αξιοπιστίας κύρους και γοήτρου και για το ίδιο και στο εσωτερικό του και στο πλαίσιο της συμμαχίας που έχει δημιουργήσει για την Παλαιστίνη. Άρα, κύριε Βενέτη, εγώ από αυτά που μας λέτε αντιλαμβάνομαι ότι όλες αυτές οι πληροφορίες που διαρρέουν για χτύπημα την Ιερή Μέρα των Εβραίων ή για χτύπημα μετά το 15 Αύγουστο είναι απλά για να τις λέμε, γιατί το απροσδόκητο χτύπημα θα γίνει σε ανύποπτο χρόνο. Προφανώς θα είναι αναλογικό, αποτελεσματικό, επιδιώκει το Ιράν και προφανώς δεν θα είναι σε χρόνο που περιμένει και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ουσιαστικά οι σύμμαχοι του Ιράν στην περιοχή, οι σύμμαχοι των Παλαιστινίων, η Χεζμπολά για παράδειγμα, έχει την, θα λέγαμε, την γεωγραφική και επιχειρησιακή δυνατότητα λόγω της γεωγραφικής εγκύτητας με το Ισραήλ να πλήξει πιο αποτελεσματικά και πρώτο το Ισραήλ. Ήδη βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση άτυπα η Χεζμπολά με το Ισραήλ εν ενεργεία από τις 7 Οκτωβρίου. Επομένως, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η μοναδική περίπτωση το Ιράν να μην επιτεθεί στο Ισραήλ είναι να υπάρξει άμεση εκεχηρία στη λωρίδα της Γάζας. Αυτό που είπε και ο πρόεδρος Biden, λοιπόν. Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο είναι το μοναδικό το οποίο θα μπορούσε να καταστήσει, να φέρει τους Ιρανούς αξιωματούχους σε ένα επίπεδο άλλης σκέψης, ούτως ώστε να ζυγίσει τα πράγματα και να απαλύνει τους Παλαιστινίους από την εγκληματική γενοκτονία που λαμβάνει η χώρα όλο αυτό το διάστημα σε βάρος του άμαχου πληθυσμού της λωρίδας της Γάζας, των Παλαιστινίων. Διαβλέπετε δυνατότητα για εκεχηρία βάσει των όσων βλέπουμε να εξελίσσονται και ιδίως τις τελευταίες ημέρες? Προφανώς και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοια δυνατότητα, διότι και θα λέγαμε, η ακροδεξιά κυβέρνηση του Βενιαμίν Νετανιάχου επιδιώκει μια μαξιμαλιστική πολιτική στον πόλεμο της λωρίδας Γάζας, αφετέρου δεν επιτυγχάνει το στοιχειώδες να κατατροπώσει τη Χαμάς. Όσο λοιπόν η Χαμάς είναι δυνατή στο έδαφος, το Ισραήλ θα συνεχίζει να πλήττει δυστυχώς τους αμάχους Παλαιστινίους και όχι τη Χαμάς, η οποία εξακολουθεί να είναι ισχυρή και οργανωμένη και εξοπλισμένη. Εγώ, σαν αστακός. Να πω κάτι που μου κάνει εντύπωση και δημοσιογραφικά παρακολουθώντας το θέμα. Βλέπουμε δηλώσεις να έρχονται συνεχώς από μεριάς Αμερικής προς το Ισραήλ και τον Νετανιάχου. Τελείωνε με την εκεχηρία, βάλε μια ανωτελεία, μια τελεία, βρέστα και με τους ομήρους για να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Και διαστόματος του ίδιου του Biden. Και τώρα έχουμε την έγκριση αυτής της συμφωνίας Μαμούθ για όλα αυτά τα οπλικά συστήματα από μεριάς ΗΠΑ προς το Ισραήλ.
Πώς αυτά τα δύο μπορούν να ισορροπήσουν? Κοιτάξτε, είναι θέμα εσωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ εν ώψη των εκλογών του φθινοπόρου. Επομένως, είτε δημοκρατικοί είτε ρεπουμπλικάνοι, δεν αλλάζει η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ έναντι του Ισραήλ. Το έχουν δηλώσει και δημοκρατικοί, η Νάνση Πελόζη και άλλοι πολιτικοί με εμπειρία στις ΗΠΑ. Υπάρχει ένας άξονας Αμερικανο-Ισραηλινός υπερατλαντικός, ο οποίος υποστηρίζει το Ισραήλ 100%. Mm-hmm. Δεν λαμβάνει υπόψη, θα λέγαμε, τις επιμέρους ευαισθησίες και ισορροπίες σε επίπεδο Ισλαμικό και Αραβικό. Είναι γεγονός ότι είναι δεδομένο ότι οι Αμερικάνοι μεταπολεμικά έχουν ταχθεί αναφανδόν υπέρ του Ισραήλ. Άρα, όσες δηλώσεις γίνονται μετριοπαθείς από τη δημοκρατική κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν είναι κυρίως υποκριτικού χαρακτήρα. Ναι. Χύνονται κροκοδίλια δάκρυα. Επί της ουσίας, οι ΗΠΑ είναι συνένοχες στο έγκλημα της γενοκτονίας που έχει επιτελέσει το Ισραήλ όλο αυτό το διάστημα και επιτελεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε εναντίον του άμαχου πληθυσμού των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Άρα, κύριε Βενέτη, θεωρείτε δεδομένο το χτύπημα του Ιράν στο Ισραήλ? Θεωρείτε όμως ότι η δυτική παρέμβαση θα μπορούσε ενδεχομένως να περιορίσει την ένταση αυτών των αντιπίνων? Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Εννοείται δυτική παρέμβαση στην... Ναι, εννοώ γενικώς όλη η προσπάθεια που γίνεται και όλη, για εκεχηρία και από, την Αμερική, το ότι συγκεντρώνονται δυνάμεις. Ακούγαμε πυρνοκίνητο υποβρύχιο, ο δεύτερο αεροπλανοφόρο, όλη αυτή η δύναμη που συγκεντρώνεται στην περιοχή. Το ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να, συνεχίσουν να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας επαόριστον. Το Ιράν ενδιαφέρεται για ένα αποτελεσματικό χτύπημα, το οποίο δεν μπορεί να λάβει χώρα όταν οι αεροναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ είναι σε πλήρη διάταξη. Είναι προφανές αυτό. Και ενισχύονται κιόλας. Και ενισχύονται, ακριβώς. Άρα, όποιο όπλο και να έχει το Ιράν, και το πιο αποτελεσματικό, είναι λογικό ότι με ανεπτυγμένη την αεράμινα την φιλοϊσραηλινή των ΗΠΑ στην περιοχή, θα έχει το μικρότερο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκει το Ιράν. Άρα το Ιράν δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί. Ναι. Επί της ουσίας, παίζει εντός έδρας, παίζει στην περιοχή του. Κάνει και ένα πόλεμο νεύρων, θα λέγαμε. Κάνει ένα πόλεμο νεύρων, πλήττει το εσωτερικό του Ισραήλ. Πριν. Να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ο Γιοάβ Γκαλάτ και ο Βενιαμίν Νετανιάχου βρίσκονται σε μια εμφύλια ουσιαστικά διαμάχη εντός του κυβερνητικού σχήματος του Ισραήλ. Μια διαμάχη την οποία την περιμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και ουσιαστικά ο χρόνος δρά αντίστροφα, θα λέγαμε, υπέρ του Ιράν αυτή τη στιγμή, διότι όλοι οι παράγοντες συνιστούν μια, θα λέγαμε, υπεροχή στα σημεία όσον αφορά τη γεωπολιτική ισορροπία. Έτσι. Το Ισραήλ είναι η ισχυρότερη αεροπορία της Μέσης Ανατολής, έχει την υποστήριξη των Αμερικανών, Ρώσοι και Κινέζοι δεν ενδιαφέρονται για κλιμάκωση, mm-hmm. οι Αμερικάνοι ενδιαφέρονται για κλιμάκωση, όπως δείχνει η διάταξη των αεροναυτικών τους δυνάμεων. Άρα η λογική τι λέει? Αναμονή, αναμονή, αναμονή με στόχο την ψυχολογική φθορά του αντιπάλου. Να πω εγώ κάτι, να αλλάξουμε λίγο θέμα, να πάμε λίγο στα δικά μας, γιατί έχουμε και ένα δεύτερο ζητούμενο που μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας. Έχουμε εν όψη και των ερωτασμών εδώ των ελληνικών μια απόφαση από μεριάς της Τουρκίας που λέει ότι δεν δίνει άδεια στην Παναγία την Σουμελά για τέλεση θρησκευτικών λειτουργιών όπως συνήθιζε να δίνει. Ναι. Γιατί να συμβαίνει αυτό, δεδομένου ότι η εξωτερική πολιτική Ελλάδας-Τουρκίας είναι σε καλά νερά πλέον? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι χαρακτηρίζεται από μια κατάσταση ηρεμίας. Είναι μια, θα λέγαμε, ατυχής απόφαση έως τώρα που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή της Άγκυρας. Προφανώς δεν συνάδει στο πλαίσιο της καλής γειτονίας και των σχέσεων σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών μεταξύ των δύο χωρών. Το κίνητρο, θα λέγαμε, για την απόφαση αυτή της Άγκυρας έγκυται στην πόλωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή λόγω του Παλαιστινιακού ζητήματος. Δηλαδή η μουσουλμανική κοινωνία, η τουρκική κοινωνία είναι πολλωμένη και προφανώς. Συσπυρώνεται ίσως. Και συσπυρώνεται μέρα με την ημέρα και προφανώς η κυβέρνηση Ερντογάν βάζει στο ζύγι όλες τις παραμέτρους και αποφάσισε να προβεί σε αυτήν την απόφαση, η οποία προφανώς δεν προάγει την διαπολιτιστική, τουλάχιστον, θα λέγαμε, σχέση και συνεργασία, όχι μόνο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά μεταξύ. Οποιαδήποτε απόφαση εκνευρίζει σε εισαγωγικά τη Δύση, είναι μια καλή απόφαση αυτή τη στιγμή για τον Τούρκο πρόεδρο, λέτε? Είναι μια βασική παράμετρος αυτή. Ουσιαστικά ο Τούρκος πρόεδρος επιδιώκει να συσπυρώσει το εσωτερικό της χώρας του έναντι των εξελίξεων, έναντι της γενοκτονίας που λαμβάνει η χώρα στη Λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων. Με την Τουρκία αυτή τη στιγμή να προσπαθεί να αυξήσει το ρόλο της. Ένα ρόλο ο οποίος δεν είναι πρωταγωνιστικός. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Παλαιστινιακού ανήκει στο Ιράν και στην Παλαιστινιακή Συμμαχία. Η Τουρκία προσπαθεί να αυξήσει, θα λέγαμε, τις μετοχές της στον πόλεμο που, το διπλωματικό και ψυχολογικό της Λωρίδας της Γάζας. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.